comincia a cantare insieme notte che l'aria dà. Senza guardare tu continua a volare mentre vento ci porta là. Vincerò, perderò, la mia vita vivrò, io da solo dovrò continuare. Vincerò, perderò, la mia strada ora so, ma da solo giocherò la partita. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοντά μας απόψε ο κύριος Μάριος Φραγκούλης. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα. Ενικός ή πληθυντικός? Όπως θες. Να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησες. Ένας πολύ γοητευτικός άνδρας. Μια εξαιρετική φωνή. Και όλα αυτά θα τα πω για να πω ότι σε μια μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα. Έχει σπουδάσει και ηθοποιία και μουσική σε μεγάλες σχολές του εξωτερικού και Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα. Έχει μια εμπειρία από τα πιο γνωστά και τα πιο μεγάλα θέατρα και της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Πώς είναι η διαφορά να βρίσκεσαι από το Broadway στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα? Δηλαδή, αυτό δεν σε κάνει και λίγο snob, να το πω έτσι? Μπορεί να το έχουν πει. Να πω την αλήθεια ότι σε ό,τι έχω λάβει μέρος, σε όποια παράσταση έχω λάβει μέρος, προσπαθώ να την κάνω με σοβαρότητα και σύνεση. Αυτή είναι ο σκοπός μου. Και το αποτέλεσμα να είναι αρεστό στο κοινό, να ξέρω ότι είναι συνειδητή η δουλειά μου και κουβαλάω πάντα ό,τι εμπειρίες είχα έως τώρα. Και είναι πάντα ωραία τα πράγματα, δηλαδή είναι πάντα όπως θα ήθελες να είναι? Όχι. Είναι πάντα τόσο επαγγελματικό όπως είναι στο εξωτερικό? Όχι, δεύτερη ίσως εμπειρία στο θέατρο, στο εμπορικό θέατρο στην Ελλάδα. Στο Γκρις δεν ήταν ίσως η καλύτερη εμπειρία. Σίγουρα έγινε με τις καλύτερες προδιαγραφές, είχαμε καλό cast. Ο σκηνοθέτης ήταν ο David Gilmour, ο οποίος το είχε σκηνοθετήσει και στο Λονδίνο. Αυτό ήταν για μένα κιόλας η εγγύηση ότι θα είναι μια καλή παράσταση. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα έτσι όπως εξελίχθηκαν. Διαψεύστηκε στη συνέχεια, ναι, η προσδοκία σου. Ναι, διαψεύστηκα στη συνέχεια. Και αυτό για κανέναν άλλο λόγο, για τον λόγο της οικονομίας. Ότι εδώ θέλουμε το καλύτερο με το λιγότερο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Πρέπει να γίνουν τα πράγματα όπως γίνονται στο εξωτερικό. Με ποια έννοια? Να υπάρχει μεν το cast, οι πρωταγωνιστές, ο κύριος κορμός της παράστασης, αλλά πρέπει να έχεις τους αντικαταστάτες, γιατί άνθρωπος είσαι, δεν είσαι μηχανή που ξαφνικά την βάζεις μπρος και τραγουδάς κάθε βράδυ, είσαι σε τέλεια φόρμα. Πρέπει να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και αν δεν είσαι, πρέπει να μπει ένας αντικαταστάτης σου. Ούτως ώστε αυτό που λέμε «the show must go on», να μην χαλάσει η παράδοση αυτή. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν εδώ και τα οποία κάποιες φορές μπορεί να σε ξενίζουν, να σε έχουν ξενίσει, να μην σε αφήνουν να λειτουργήσεις επαγγελματικά όπως θεωρείς εσύ. Σου δημιουργούν αυτή την αντίδραση που δικαιολογεί αυτό που λέω εγώ, ότι μπορεί κάποιοι να λένε ότι είσαι snob? Αυτό μπορεί να είναι ο λόγος? Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι snob με την έννοια που έχουμε δώσει τον όρο. Αλλά με την έννοια ότι τα έχω ζήσει και τα έχω σπουδάσει και έχω δουλέψει με μεγάλα ονόματα και έχω δουλέψει σε μεγάλα θέατρα, δεν το θεωρώ συνοπισμό. Το θεωρώ το γνώθησε αυτό και να ξέρεις ότι έχεις συνεργαστεί με επαγγελματίες, άρα δεν ρίχνεις το δικό σου πύχη χαμηλότερα. Στον χώρο που είσαι εσύ, ποιοι άλλοι υπάρχουν, ποια άλλα ονόματα, με ποιους δηλαδή συνεργάζεσαι ή θα ήθελες να συνεργαστείς ή τους βλέπεις ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα? Στην Ελλάδα. Ή και πιο ψηλά, ναι. Έχω συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες και με τη Δήμητρα Γαλάνη και με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και με τον Γιώργο Νταλάρα. Εκπροσωπούν άλλα είδη.
Ναι, και με τον Γιώργο Νταλάρα, αλλά και στο λυρικό τραγούδι. Και δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε, στο να κινούμε σε διάφορους χώρους. Δηλαδή, είτε είναι έντεχνο τραγούδι, είτε είναι κλασικό. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα είναι ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα να πεις αυτό που θέλεις, οποιονδήποτε και αν αφορά αυτό. Έτσι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, λες αυτό που πιστεύεις και το υποστηρίζεις κιόλας. Και αυτά θα τα πούμε συνέχεια, γιατί έχεις κάνει κάποιες δηλώσεις. Αρκετές θα έλεγα. Λοιπόν, μια βαλίτσα στο χέρι. Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε από την Sony Classical το καινούριο σου CD. Το Follow Your Heart είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά με τη Sony Classical, η οποία βγήκε μεν στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, αλλά θα την παρουσιάσουμε πιο καλά φέτος το καλοκαίρι. Για να κάνεις την παρουσίαση, επειδή ακριβώς μιλάμε για ολόκληρο τον κόσμο, είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι μεταξύ Ιαπωνίας, Ινδίας, Αυστραλίας, Αφρικής, Αμερικής. Δεν έχει σπίτι, ένας άνθρωπος χωρίς σπίτι. Το σπίτι μου το κουβαλά μέσα μου. Τι δεν ξεχνάς να βάλεις μέσα? Φωτογραφίες αγαπημένων μου προσώπων, των γονέων μου, του αδερφού μου, το σκυλάκι μου. Τι είναι αυτό, για πες μου. Έχω ένα μικρό σκυλάκι υπέροχο, τρελό και παλαβό, ο Μπετόβεν. Αληθινό δηλαδή. Αληθινό, ναι. Πού το βάζεις, το παίρνεις μαζί σου σε ειδική? Όχι, εννοώ σε φωτογραφία. Α, νόμιζα το κουβαλάς μαζί μπορώ σου. Το, ναι, όπου μπορώ τον παίρνω μαζί. Μπετόβεν. Και στην Κύπρο που έχω πάει, σε διάφορα μέρη που μπορώ να ταξιδέψω με το σκυλάκι, το παίρνω μαζί μου. Έχεις πει ότι το μόνο που μπορώ να πω για όλη αυτή την περιπέτεια που ζεις, που τρέχεις από το ένα μέρος στο άλλο, είναι ότι ώρες-ώρες αισθάνομαι να απομακρύνομαι από τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη σημασία για μένα. Τελικά, η μεγαλύτερη σημασία όμως για σένα έχει η δουλειά σου. Ναι, μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, τις στιγμές που φεύγεις από τη σκηνή και είσαι μόνος σου, είτε στο ξενοδοχείο σου, είτε με μια βαλίτσα στο χέρι, σε ένα αεροδρόμιο και περιμένεις να ταξιδέψεις, σε πιάνει μια έτσι μελαγχολία. Ήσουν αποφασισμένος όμως να φτάσεις σε αυτό το σημείο και σε ακόμα υψηλότερο ενδεχομένως αργότερα. Απόδειξη, και θα το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις, ότι την πρώτη σου συνέντευξη την έκλεισες μόνος σου, παίρνοντας τηλέφωνο τον διευθυντή του ταχυδρόμου και λέγοντάς του ότι λέγομαι Γεωργίου, είμαι ο μάνατζερ του Μάριου Φραγκούλη, θέλουμε συνέντευξη. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά, όπως στην ιστορία ήταν πάρα πολύ ωραία. Σε 2-3 λεπτά, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Καθώς έσκυβε απάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Ένα βήμα πιο εκεί περιμένει η ζωή και σου μοιάζει κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ασχαθεί. Δε με νοιάζει. Ένα βήμα πιο εκεί περιμένει η ζωή και σου μοιάζει κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ασχαθεί. Δε με νοιάζει. Θύμησέ μου λοιπόν εκείνη την περίοδο, ήταν πότε? Μόλις είχες πρωτοέρθει Ελλάδα μετά τις σπουδές σου? Πρώτη συνέντευξη ταχυδρόμος. Η πρώτη συνέντευξη ταχυδρόμος είχε γίνει, όχι, είχα ήδη κάνει το Le Miserable. Στο Λονδίνο. Είχα παίξει τον Μάριο με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Palace Theatre. Ήμουν 20 χρονών. Ήταν για μένα, τι να πω, σαν ξαφνικά να μου δίνανε όλα τα αγαπημένα μου παιχνίδια και να μπορούσα να παίζω ώρες. Πολύ μικρός όμως, πολύ έτσι. Μικρός. Πολύ μικρός πήρες πολλά παιχνίδια. Πολύ μικρός. Αισθανόμουν τυχερός. Τι να πω, ήταν παραμύθι σκέτο. Έμπαινα στη σκηνή με βετεράνους του Αγγλικού Θεάτρου, σε ένα θέατρο γεμάτο, 8 παραστάσεις την εβδομάδα, 1500 άτομα. Ήταν για μένα μια τρομακτική εμπειρία. Έχοντας λοιπόν αυτό, ζήσει αυτό που μου περιγράφεις τώρα, φαντάζομαι ότι στην Ελλάδα που δεν σε ήξεραν,
δεν θα αισθανόσουν και πάρα πολύ καλά. Όχι. Λες, το έχω κάνει αυτό, γιατί στην Ελλάδα με ξέρουν. Και εκεί αποφασίζεις εσύ να μπεις δυναμικά μέσα και να σηκώσεις ένα τηλέφωνο. Αποφάσισα απλά να τα λέω και ντρέπομαι τώρα, γιατί δεν είναι κάτι που... Νομίζω σε καλό σου βγήκε το θράσος που υπάρχει σε αυτή την ηλικία, ναι, στα 20 ναι, χρόνια. Τελικά σου πήρα βγήκε τηλέφωνο, σε καλό. Είπα, βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες ο τενόρος, ο κύριος Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος αυτόν τον καιρό πρωταγωνιστεί στο Le Miserable στο Λονδίνο, είναι Έλληνας κτλ. Αν έχει κάποιο χρόνο, μήπως θα θέλετε κάποια συνέντευξη μαζί του, κάπως έτσι δηλαδή το... και με πήραν αμέσως, βεβαίως, εσείς ποιος είστε, και έτσι έδωσα ένα διαφορετικό όνομα. Και μου κανόνισα. Σου κανόνισε την πρώτη μου συνέντευξη. Και στη συνέχεια, και εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, σου ζητάνε από τη Sony να κάνει συμβόλαιο, την Sony Ελλάδας, και εσύ αρνείσαι και ζητάς συμβόλαιο με τη Sony Αμερικής. Όπου βέβαια, εκεί πλέον δεν μπορώ να πω, όχι απλώς θράσος χρειάζεται γι' αυτό, αλλά παίρνεις και ένα τεράστιο ρίσκο. Θα μπορούσαν να σου πούν, ναι, οκ, είσαστε πάρα πολύ ικανός, αλλά σιγά-σιγά δηλαδή. Και όχι αυτό, θα σε πληρώσω. Σε ζητάνε από τη Sony Αμερικής. Ναι. Σε ακούνε και σε ζητάνε, θεωρούν ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Και λες εσύ, απαντάς ότι ναι, θα έρθω, αλλά θα έρθω πρώτη θέση business class. Ναι. Και μετά λες ότι θα έρθω. Και όχι πρώτη μόνο φορά. Εγώ, αλλά και η manager μου την εποχή εκείνη θα ταξιδέψει και εκείνη μαζί μου πίστη. Πώς θα έκανες, Μάρη, θέλω να μου το πεις. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεσαι και λίγο θράσος. Πρέπει να πούμε ότι, όπως έχεις πει, δεν είχες ξαναταξιδέψει. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις ένα ρίσκο και λες και business και ναι. Αμερική, ναι. Όλα εδώ. Ναι, τόσο μεγάλα ταξίδια και ειδικά για επαγγελματικούς λόγους και εμένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο ήταν η πρώτη φορά. Αλλά πιστεύω ότι στην αρχή πρέπει να. Πώς λέμε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Μια καλή αρχή σίγουρα καθορίζει πολλές φορές και την πορεία σου. Δεν είχε περάσει όμως από το μυαλό σου ότι μπορούσαν να σου πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φυσικά. Χαρήκαμε πάρα πολύ, γεια σας. Και τότε τι θα έκανες εσύ? Φυσικά, αυτό είναι ένα ρίσκο. Ήσουν αποφασισμένος, εγώ αυτό ναι, θα πω. Και δεν έκανε ποτέ κακό σε κανένα. Αυτά είναι αγνά πράγματα. Αγνά και είπαμε ότι όπως αποδείχθηκε, έκανες και πάρα πολύ καλά, γιατί αν δεν γινόντουσαν αυτά, ενδεχομένως ναι. Να μην υπήρχε αυτή η συνέχεια. Πρώτη σου επαφή με τη μουσική, σε ποια ηλικία? Πρώτη επαφή με τη μουσική, 4 χρονών. Πες μου τώρα, 4 χρονών, τα παιδάκια κανονικά πάνε και βλέπουν Mickey Mouse, πάνε και βλέπουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Κάτι εγώ, τέτοιο που δεν ξέρω. Ήταν καθόμουν μπροστά. Βέβαια δεν άκουγα. Μην φανταστείς ότι άκουγα την 9η συμφωνία του Μπετόβεν. 4 χρονών, κάθισα τσιτσάνι, άκουσα το παιδάκι. Και τραγούδισα το Με παρέσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και το τραγουδούσα στη μητέρα μου με πολύ πάθος. Και μετά, βέβαια, ξεκίνησαν οι πρώτες μου παραστάσεις όταν ήμουν 6 χρονών στην οικογένειά μου. Σωστά. Στην οικογένεια που από εκεί ξεκινάς να βλέπεις την πορεία σου, πιστεύω. Γεννήθηκες, αν δεν κάνω λάθος. Στην Αφρική. Στην Αφρική. Σε τι ηλικία ήρθες, μικρός? Περίπου 4 χρονών. Δηλαδή... Δεν έχεις δηλαδή εικόνες από εκεί, γιατί για μας ακούγεται πάρα πολύ μακρινό. Και ότι είναι μακρινό έχει και κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο, ναι. Εγώ θυμάμαι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε ένα μικρό παιδί τα πάντα μεγάλα θα φαίνονται. Αλλά θυμάμαι μεγάλα δέντρα, μεγάλους δρόμους, πολύ πράσινο. Και εντάξει, αυτά θυμάμαι. Θυμάμαι πολύ ήλιο. Τον αδερφό μου που με πρόσεχε, γιατί κάναμε πολύ παρέα με τον αδερφό μου. Μεγαλύτερος? Είναι 1,5 χρόνο μεγαλύτερός μου. Δυστυχώς χωριστήκαμε με τον αδερφό μου. Έμεινε εκεί? Έμεινε στην Αφρική με τους γονείς μου. Μετά ήρθαν οι γονείς μου, βέβαια, στην Ελλάδα. Αλλά από 4 χρονών ήμουνα εδώ. Και μεγάλωσες με τη θεία σου, εδώ. Ναι. Η άλλη σου θεία, βεβαίως, όλοι το ξέρουμε ότι είναι η Ιρένα Βλαχοπούλου. Ναι. Γι' αυτό και καταλάβαμε όλοι υπάρχει μια παράδοση στην οικογένεια, ναι, γιατί βέβαια. Όλοι ξέρουμε. Και τις η αλήθεια ικανότητες. Είναι ότι δεν μου είχαν πει κιόλας την θεία μου, η Ιρένα Βλαχοπούλου. Α, ναι. 8 χρονών πήγα σε μια παράστασή της στο Δελφινάριο τότε. Και με πήγανε στο καμαρίνι και μου λένε: είναι από εδώ η θεία σου, Ιρένα. Λέω: η θεία μου, Ιρένα. Σοκ. Ιρένα Βλαχοπούλου είναι θεία μου. Εν τω μεταξύ είχα. Έβλεπα τις ταινίες της, ήμουνα πολύ μεγάλος θαυμαστής και ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω από κοντά. Αλλά οι γονείς μου ήταν έτσι πάντα χαμηλών τόνων, δεν ήταν του εντυπωσιασμού. Επίσης, είχα διαβάσει ότι έχεις ένα καταπληκτικό τρόπο, είχες ένα καταπληκτικό τρόπο να παίρνεις αποβολές. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί το βρήκα πολύ, πολύ γλυκό. Ανοίγοντας σοκολάτες και ανοίγω το χαρτιά. Και... Το χειρότερο δεν ήταν οι σοκολάτες, ήταν τα λαχανοτολμαδάκια. Γι' αυτό μ' άρεσε. Όπου έπαιρνα λαχανοτολμαδάκια σε ταπεράκι. Και καμιά φορά, ξέρεις, όταν ανοίξεις ταπεράκι έχει που έχει βουδιά. Λαχανοτολμαδάκια, δυστυχώς, ξέρεις, έχει μια άλλη μυρωδιά. Αλλά ήταν πολύ ευχάριστος τρόπος να βγαίνεις από την τάξη. Επίσης,
μπορούσες, μπορείς και επισκευάζεις, είχα διαβάσει στερεοφωνικά, ασχολείσαι και άλλα πράγματα. Άλλος... τα χέρια μου. Ναι. Με τι άλλο σ' αρέσει να ασχολείσαι εκτός από τη μουσική? Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός. Μηχανικός αυτοκινήτων. Είχε ταλέντο πάρα πολύ στο να φτιάχνει τα πάντα, από μηχανές μέχρι να σχεδιάζει βάρκες, γιότ, τέτοια. Δεν έμεινε όμως πολύ μαζί του για να πω ότι μπορεί να σε έπαιρνε κιόλας στο συνεργείο ή εκεί να σχεδίαζες, να πήγαινα στο συνεργείο του μικρός. Και μάλιστα είχα και μια πολύ έτσι, δύσκολη περιπέτεια. Είχα πάρει το μικρό μου ποδηλατάκι, είχα φύγει από το σπίτι που μέναμε και πήρα τους δρόμους για να πάω να βρω τον πατέρα μου που δούλευε. Mm-hmm. Βέβαια μπήκα στο δρόμο με πολλά αυτοκίνητα να τρέχουν δεξιά-αριστερά και με κυνηγούσαν, όπως κατάλαβες. Ήμουνα ζυζάνιο. Η αλήθεια είναι, ήμουνα ζυζάνιο. Θέλω να πάμε τώρα, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, να πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο θέμα, γιατί ξέρω ότι αγαπάς το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ναι. Το Safe Sex το είχες δει όταν γυρίστηκε ταινία. Όχι. Η μεγαλύτερη πρακτική κινηματογραφική επιτυχία στην Ελλάδα. Και τώρα γυρίζεται Serial, συμπαραγωγή Filmnet και Mega, με καταπληκτικούς ηθοποιούς, ένας και ένας, καταπληκτικές ατάκες. Νομίζω ότι από τις ταινίες που πέρασαν πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι έξυπνο σενάριο, φαντάζομαι. Ρέπας Παπαθανασίου, η εγγύηση. Πάμε να δούμε ένα πάρτι που έκανε το Filmnet για να παρουσιάσει την σειρά που πρόκειται να βγει και στο Filmnet και στο Mega. Πάμε να το δούμε. Ο γιος μου είναι γκέι. Πέστε μου πώς να τα απεξέλθω, πώς να ανταποκριθώ. Την απατημένη κάνω, αλλά αυτή τη φορά παίρνω το αίμα μου πίσω. Το safe sex κάνει καλό. Η πιο αγαπημένη σας ατάκα από την ταινία Safe Sex είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος, που έχει μια γραμματέα που την έχει προσλάβει. Μάλλον του αρέσει πάρα πολύ. Την έχει στριμώξει, την έχει πολιορκήσει, την έχει πάρα πολύ πιέσει. Οπότε αυτή η γυναίκα του λέει: Μα σας είπα, δεν μπορώ. Έχω δεσμό με ένα παιδί και βγαίνουμε κάθε βράδυ μαζί. Κάθε βράδυ με το ίδιο παιδί θα βγαίνεις. Ασχολιόμαστε κυρίως με ανθρώπους μάλλον μέτριους που δεν έχουν κάνει ακραία πράγματα στη ζωή τους, ούτε για τον έρωτα ούτε για τίποτα ιδιαίτερο. Και αυτό ίσως έχει και την πλάκα, το πόσο τερατάκια να το πω. Είμαστε εμείς οι μέσοι άνθρωποι. Ποιο είναι τελικά το νόημα του safe sex? Η ασφάλεια, η συνεργασία για ένα σωστό και ασφαλές αποτέλεσμα. Αυτό. Άμα συνεργάζεσαι με τον άλλον καλά και κάνεις αυτά που πρέπει, έχεις και καλό σεξ και είναι και safe. Η ωραίότερη κίνηση που μπορεί να κάνει κάποιος για σας, ποια μπορεί να είναι? Λούπια. Πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καντάδα επίσης. Ποιο ήταν το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει άνδρας για να σας ρίξει στα δίχτυα του? Οπότε να σπάσουν την τζαμαρία και να πούνε μέχρι το τραπέζι που κάθομαι. Με το να μου στείλουν ένα γαϊδουράκι σε ένα μαγαζί. Τυχώς τα μικρούλι, το άστο λέγω σε μια επαρχία, γιατί που να το ανεβάσω πάνω στο διαμέρισμα με το γαϊδούρι. Είναι εύκολες οι ερωτικές σκηνές για έναν ηθοποιό? Προσπαθώ να μπω μέσα στη διαδικασία του να κάνω έρωτα μέσα από το ρόλο. Και να σέβομαι πάντα την παρτενέρ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να νιώσει άνετα. Εκτός αν χρειάζεται να μην νιώσει άνετα, έτσι, στη σκηνή, οπότε θα πρέπει να την κομπλάρω. Ακούσαμε πριν στις ερωτήσεις που κάναμε στους ηθοποιούς να απαντάνε και στο θέμα της απιστίας. Εσύ τι γνώμη έχεις για την απιστία, μια και το έφερε η κουβέντα? Πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρείται η απιστία. Δηλαδή? Είσαι πολύ καθαρός εσύ και πρέπει να... Συνήθως αυτό το λένε αυτοί που αισθάνονται ότι είναι πάρα πολύ καθαροί. Όχι, καθαρός δεν είμαι. Αλλά τότε, σαν να μιλάς εκ του ασφαλούς, δηλαδή, μου φάνηκε. Όχι, καθόλου. Στις σχέσεις τις οποίες πιστεύω, σχέσεις τις οποίες έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί και πιστεύω σε αυτές και έχω δώσει τον καλύτερο μου εαυτό, τότε σίγουρα δεν είμαι. Αλλά πολλές φορές, ειδικά... Αν αναφέρομαι, ας πούμε, σε μικρότερες ηλικίες, όταν ήμουν 19-20 χρονών, σίγουρα δεν είχα κατασταλάξει σε αυτό που ήθελα. Και τουλάχιστον μέσα μου δεν είχα οριμάσει σαν άνθρωπος. Σου αρέσει να φτάνεις τον εαυτό σου στα άκρα? Πάντα ήμουν των άκρων.
πάντα έπαιρνα το ρίσκο. Όπως σου είπα, ήμουνα πάντα ένα πολύ ανήσυχο πλάσμα από μικρό παιδί. Οδηγώ άλλωστε από 12 χρονών, αυτά δεν στα έχω πει. Όχι. Ότι σηκωνόμουν το βράδυ γύρω στις 3 η ώρα τη νύχτα και έπαιρνα τα κλειδιά του πατέρα μου. Έβαζα μία ρόμπα του σπιτιού, ένα καθόλ και νόμιζα ότι ξαφνικά μεγάλωσα σε ηλικία. Και έμπαινα στο αυτοκίνητο και έπαιρνα τους δρόμους 3 η ώρα τη νύχτα. Και πού πήγαινε? Οδηγούσα. Έτσι. Βέβαια η αλήθεια είναι επειδή δεν φτάνανε πολύ καλά τα πόδια μου, έβαζα πρώτη-δεύτερη. Αλλά... Άρα δεν μπορούσα να αλλάξω ταχύτητα. Δεν μπορούσα να αλλάξω ταχύτητες εύκολα. Αλλά το καλό ήταν ότι από τη δεύτερη έμπαινε στην πρώτη και έκανε ένα και νόμιζα ότι πήγαινα με 1000. Κατάλαβες και έτσι. Το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ. Σε πιάσανε κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Όχι, τράκαρα. Έπεσα πάνω σε όλοι μαζί. Σε 3 αυτοκίνητα έπεσα. Μπήκα σε ένα δρόμο ο οποίος είχε ένα απογορευτικό. Δεν είδα λοιπόν το απογορευτικό. Μπήκα στο δρόμο. Ξαφνικά με τύφλωσαν κάτι φώτα. Έστριψα εγώ. Πέφτω σε 2-3 παρκαρισμένα αυτοκίνητα και συνέχιζα να οδηγώ. Τσούκου, πήγε το αυτοκίνητο, σταματάω το ταξί. Από το σοκ που είχες πάθει. Γυρνάω πίσω να δω ποιος ήταν αυτός, ποιος με ακολουθεί και τον βλέπω σιγά σιγά να γυρνάει και να αρχίζει να με ακολουθεί. Τότε βέβαια ήμουν μικρός, βλέπαμε στην τηλεόραση το Hawaii 5-0. Steve McGarrett, το θυμάσαι? Ναι, βέβαια. Hawaii 5-0. Λοιπόν, έβαζα πρώτη και ξαφνικά γυρνάω και λέω έτσι είσαι. Και άρχισα... Το συνέχιζες δηλαδή. Το συνέχιζα. Νόμιζα ότι παίζω ρόλο. Και ώσπου με σταμάτησαν... Πες μου τι τιμωρία είχες από το σπίτι σου με αυτό. Ευτυχώς, επειδή ήμουν παιδί και είχα ξέρει το πρόσωπο αυτό το... Μη με δείτε. Το κελικά πλασμένο. Καλό. Ναι. Και εντάξει, το ίδιο βράδυ ο κύριος αυτός που με ακολούθησε ήταν αστυνομικός, ντυμένος με πολιτικά. Έπεσες και στην περίπτωση. Ο οποίος χτυπάει το τζάμι και μου λέει βγες έξω. Λέω δεν βγαίνω, δεν πάω πουθενά. Μου λέει βγες έξω. Δεν βγαίνω, ξέρετε ποιος είμαι. Λέω είμαι ο επιχειρηματίας, ξέρω εγώ. Έδωσα το όνομα του. Είμαι ο Γεώργιος Πανός, επιχειρηματίας, είμαι της Ελλάς Cars, Ελλάς Tours, ο διευθυντής, γενικός διευθυντής. Σας παρακαλώ, αφήστε με ήσυχο. Βγες έξω. Δεν βγαίνω. Βγες έξω. Δεν βγαίνω. Ώσπου αρχίζω και κλαίω. Βγαίνω βέβαια. Με πήγανε στο σπίτι. Λέω, σας παρακαλώ, μην ξυπνήσετε, λέω τους γονείς μου, γιατί δουλεύουν πολύ σκληρά και θα στεναχωρηθούν πάρα πολύ. Ήταν Σάββατο βράδυ. Την επόμενη μέρα, Κυριακή πρωί, με ξυπνάει η θεία μου. Έλα Μαριούλη μου να φας πρωινό, ξέρω εγώ. Λέω πρέπει κάτι να σου πω, αλλά μου υπόσχεσαι κάτι. Μου λέει, σου υπόσχομαι. Λέω μη με δείρεις. Μου λέει, δεν θα σε δείρω. Λέω, χτες το βράδυ πήρα το αυτοκίνητο και τράκαρα. Μου λέει, Μαριούλη μου, το είδες στο όνειρό σου. Μην ανησυχείς. Και εσύ στο ξύπνο σου. Λέω εγώ, καλά, θα τα πούμε μετά. Πηγαίνω εγώ τρώω το πρωινό μου. Κατεβαίνουν κάτω, βέβαια πάθανε το σοκ γιατί το αυτοκίνητο ήταν στραπατσαρισμένο, ναι. Ευτυχώς ο θείος μου ήταν πολύ τίμιος, άφησε μια κάρτα του σε όλα τα καταστραμμένα αυτοκίνητα και τους είπε ότι θα τους αποζημιώσει και... Πάντως παραλίγο να τη γλιτώσεις, δηλαδή και ο αστυνομικός ούτε είχε χτυπήσει στους γονείς. Όχι, ήταν πολύ, πολύ σωστός. Δηλαδή... Και τώρα, Μάρια, απλώς βόλευε την κατάσταση. Όχι, βόλευε την κατάσταση, αλλά εγώ το εξετίμησα αυτό. Δεν το ξανά έκανα πια. Το ξανά έκανα πια όταν ήμουν 17-18 χρονών. Δηλαδή πέρασαν πια. Ναι, μπορούσα πλέον να βάλω τρίτη και τέταρτη. Είχες πει ότι αισθάνομαι κατά 70% ηθοποιός. Απόδειξε νομίζω ότι και η πρώτη σχολή που πήγες ήταν η δραματική σχολή. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και 30% τραγουδιστής. Πρόσφατα συμμετείχες στο soundtrack μιας ταινίας μαζί με τον Kevin Kline και τη Celine Dion. So Tommy and so in love.
να δουλεύεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ απλά τα πράγματα. Πολύ πιο απλά από ό,τι τα φανταζόμαστε. Πολύ πιο απλά από ό,τι τα φανταζόμαστε. Γιατί είναι και εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν τις δικές τους ανησυχίες, τις δικές τους ανασφάλειες. Το Kevin Kline τον είχα γνωρίσει και στα γυρίσματα βέβαια της ταινίας. Όπου έκανες πέρασμα. Όπου έκανε ένα πέρασμα. Αυτή. Όπου παίξανε πολλά μεγάλα ονόματα όπως ο Robbie Williams, και η Natalie Cole, Elvis Costello, ο Mick Hucknall από τους Simply Red. Παίξανε, τραγουδήσανε ας πούμε από ένα τραγούδι ο καθένας σε μια σημαντική σκηνή που είχε σχέση με την εξέλιξη της ιστορίας της ζωής του Cole Porter. Και ήταν για μένα πολύ ευχάριστη. Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει αυτό, να σε δούμε τίποτα στη συνέχεια, να ασχολείσαι περισσότερο με σινεμά, με κινηματογράφο? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρεις. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει, βέβαια. Με ενδιαφέρει. Βλέπω ότι είσαι ανοιχτός. Ναι, είμαι σε ανοιχτός. Πράγματα που είναι, βρίσκονται κοντά σου, που είχες ναι, στο μυαλό σου. Κάτι το οποίο έχει σχέση, βέβαια, με μένα. Δηλαδή, με την πορεία μου, με τις σπουδές μου, δεν θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο είναι. Δεν είναι της δικής μου λογικής και είναι κάτι το οποίο θα το προσπαθήσω έτσι για να πω ότι το έκανα και αυτό. Κατρίν Τενεύ, Μαρσέλο Μαστρογιάννη, εμείς θα γνωρίσουμε την κόρη τους. Κιάρα Μαστρογιάννη, η οποία ζει στο Παρίσι. Ο σύζυγός της είναι μουσικός, είναι τραγουδιστής. Ωραία. Πάμε να δούμε πού βρίσκεται, τι κάνει, πώς ζει σήμερα η Κιάρα Μαστρογιάννη. Πάμε τη δούμε. You are half French because of your mother, Catherine Deneuve, and half Italian because of your father, Marcello Mastroianni. Do you feel more French, Italian, or both? Italy, I know it through the holidays, but I've never lived in Italy. I've never worked really in Italy, so my habits and my friends are in France. So it's, I would say, I feel like a mix. I love Italian food, but. For the temperament, I don't know. Maybe I guess it's a mix of both. Je suis folle d'être folle de moi. You and your husband, Benjamin Biolay, who is a well-known singer here in France. First, how you took such a decision to do that catalogue for La Redoute, and secondly, with your husband? Because they proposed us to do it together because we had just done a disc record. That came out last June, and so we thought it was a good way also because the people can buy either clothing, but also the album they can buy through La Redoute. You felt more like a model, like an actress, or a singer, because you are also singing. Yes, because on the little video we did that as a joke somehow, but no, you know, it seemed strange at the beginning. I thought, oh, it's going to be strange, you and your husband posing, you know. But with Dominique Isserman, everything seems really natural because she doesn't ask you to pose. Carla Mastroianni is a famous person also in France and all over the world, not only for her parents, but also for her personal achievements. We are very pleased this season to welcome Jean-Paul Gaultier. He's a famous designer, and this collection is just gorgeous, with lots of stripes, a very Jean-Paul collection, coming from the 60s inspirations. Singing is your next step, or we may see you as a designer? No, I don't know how to draw. I would never be able to be a designer. I never thought before that I would sing, but it happened also because of Benjamin. I mean, mostly it would have never happened with anybody else. So it was more like an experience. I mean, I hope we will have other occasions to do maybe other albums. I don't know, but I was really happy doing that. Έχοντας εσύ την εμπειρία μιας διεθνούς καριέρας, έχεις τραγουδήσει σε πολύ σημαντικούς χώρους. Έχεις τραγουδήσει Σκάλα του Μιλάνου, παραδείγματος χάρη. Ένα απ' όλα. Μπορείς να μιλήσεις εύκολα για ανθρώπους, όπως το έχεις κάνει, που δήθεν κάνουν καριέρα στο εξωτερικό? Το να πεις ότι έχεις κάνει διεθνή καριέρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και το ξέρω έχοντας ξεκινήσει από 20 χρονών μια διεθνή πορεία. Από το Le Miserable, το Palace Theatre, μέχρι τη Σκάλα του Μιλάνου του 2000, μέχρι την όπερα της Μόσχας. Δεν τολμώ να πω ότι κάνω καριέρα. Μπορώ να πω ότι είμαι ακόμα στα παιδικά μου βήματα μιας διεθνούς καριέρας. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή αρχή από το Φεβρουάριο, που θα ξεκινήσουμε μια περιοδία στην Αμερική με τον Jim Brickman,
Έχω ήδη κάνει μια πολύ πετυχημένη περιοδία με την Hayley Westenra, τη σοπράνο, 17 χρονών, καταπληκτική σοπράνο στην Αγγλία. Γι' αυτό απλά θα ήθελα να πω ότι είναι δήθεν πλέον να μιλάμε για διεθνή καριέρα. Τελευταία, όλοι έχουν την ανάγκη, φαντάζομαι, όταν προέρχονται από μια χώρα, να κάνουν πράγματα και στη χώρα τους. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει μέσα σου μια πικρία, ίσως, μέσα εισαγωγικά, ότι δεν σε έχουν αναγνωρίσει αρκετά στην Ελλάδα. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Το αντίθετο. Ξέρεις γιατί θα στο λέω αυτό. Το αντίθετο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός, γιατί αισθάνομαι ότι η Ελλάδα με έχει αναθρέψει. Δεν μιλάω για τον πολύ κόσμο. Θα σου πω γιατί. Γιατί το καλοκαίρι είχες εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Action ST, Μίκη Θοδωράκη. Ο Μίκης Θοδωράκης δεν ήρθε. Ναι. Είχε πάει, είχαν γίνει δύο, αν δεν κάνω λάθος, συναυλίες. Εκεί εσύ. Εκεί είμαι εγώ. Η μία ήταν, ήσουν εσύ, στην άλλη ήταν ο Αντώνης Ρέμος και είχες... Είχα στενοχωρηθεί, η αλήθεια είναι. Αλλά λύθηκε αυτό το θέμα. Δηλαδή κάποια στιγμή μιλήσαμε, το λύσαμε. Ήταν μια παρεξήγηση της στιγμής. Είχε πολύ μεγάλη σημασία να είναι εκεί ο Μίκης Θοδωράκης. Γιατί είναι σαν αδύναμη της κοιτάλη σε μια νέα γενιά. Λέγαμε στον κόσμο, κοιτάξτε και αυτό, δείτε μια νέα πρόταση. Εσύ λοιπόν που το δούλεψες πάρα πολύ, που δουλεύεις κάθε σου δουλειά πριν εμφανιστείς, αισθάνεσαι και λίγο ενοχλημένος από το γεγονός ότι υπάρχουν άλλοι τραγουδιστές όπου με τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινά κέντρα να αποκομίζουν τεράστια ποσά, λίγο αυτό σε ενοχλεί. Καθόλου. Γιατί? Γιατί δεν επέλεξα να λάβω μέρος σε τέτοιες παραστάσεις ή σε νυχτερινά κέντρα. Η μόνη εξαίρεση που είχα κάνει ήταν την εποχή που παίξαμε με τον Γιώργο Νταλάρα στην Ιερά Οδό. Ο οποίος φέτος είναι με τον Αντώνη Ρέμο. Με τον Αντώνη Ρέμο. Και πάνε και πολύ καλά. Και πάνε και πολύ καλά. Δηλαδή όλα λίγο πολύ είναι υποσυζήτηση. Ναι. Τίθεται υποσυζήτηση. Εσύ θα τραγουδώσεις με τον Αντώνη Ρέμο? Δεν ξέρω αν θα το επέλεγα. Όχι επειδή δεν συμπαθώ τον Αντώνη, τον συμπαθώ πάρα πολύ και είναι ίσως από τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Αυτό το έχω πει και το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Έχω τραγουδήσει μαζί του στη σκηνή. Αλλά σε στιγμές, τι να πω, που πήγα να διασκεδάσω με τους φίλους μου, να ανεβώ στη σκηνή, να πούμε ένα τραγουδάκι μαζί. Αυτό, αλλά όχι να το κάνω ως μια επαγγελματική επιλογή. Εγώ δεν είμαι διασκεδαστής. Άρα αυτοί είναι διασκεδαστές. Δεν μπορώ να τραγουδάω το contemporary rock και να έχω την απέτηση να σηκωθούν στα τραπέζια. Αυτό που σίγουρα το λέω και το τονίζω πάντα είναι ότι δεν είναι όλα το ίδιο. Υπάρχει μεγάλη τέχνη και υπάρχει πολύ μεγάλη τέχνη. Με την Peggy Zina τι πρόβλημα έχεις? Για να πάμε τώρα στο επόμενο. Όπου έχεις πει για την Peggy Zina, δεν μπορώ να δηλώσω συνάδελφος με την Peggy Zina. Κάνω άλλο επάγγελμα. Εγώ δεν ζω για την εφήμερη επιτυχία και τα σουξέ. Στα έχω, διαβάζω. Κοίταξε, να σου πω, με την Peggy Zina προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με το είδος εννοείς, τραγωδιό. Όχι, καταρχήν είχα πρόβλημα με την ερώτηση. Με ρώτησαν πολύ απλά αν αισθάνομαι συνάδελφος με την Peggy Zina. Και είπα όχι, δεν αισθάνομαι συνάδελφος με την Peggy Zina. Πιστεύω ότι οι σπουδές μου ούτως ή άλλως αυτό δείχνουν. Οι σπουδές μου, η πορεία μου, το ξεκίνημά μου, η παιδεία μου στο θέατρο, οι επιλογές μου. Νομίζω ότι είναι φως φανάρι πλέον τι πορεία έχω επιλέξει εγώ. Αισθάνθηκες δηλαδή ότι προσπάθησαν να σε μειώσουν με την ερώτηση? Όχι, καθόλου. Απλά είπα ότι είναι ένα άλλο επάγγελμα. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ, ούτε είμαι σε μια θέση, σε θέση να μειώσω κανέναν. Η Peggy Zina είναι ένα λαμπερό κορίτσι, είναι όμορφο κορίτσι, έχει ωραία φωνή, έχει απήχηση στο κοινό της. Από εκεί πέρα, ακόμα πιστεύω ότι κάνουμε ένα διαφορετικό επάγγελμα. Όταν πηγαίνεις εσύ στα μπουζούκια και έχεις πει ότι δεν μπορώ το τσούγκρισμα των ποτηριών, δεν μπορώ να καπνίζει ο άλλος την ώρα που τραγουδάω εγώ ή να τρώει. Εγώ είπα δεν μπορώ το τσούγκρισμα. Ναι, το έχεις πει στη συνέντευξή σου στο Έλτον Αύγουστο 2004. Δεν μπορώ ούτε τα λουλούδια, ούτε το τσούγκρισμα των ποτηριών την ώρα που τραγουδάς. Ναι. Θα κατέστρεφα το μαγαζί κλπ. Ναι. Αν έμπαινε σε κάποιο τέτοιο ρόλο. Εσύ όταν πηγαίνεις στα μπουζούκια, δεν μπορείς να είσαι πάνω και να τους βλέπεις τους άλλους να τα κάνουν αυτά. Όταν είσαι κάτω, θέλω όταν να μου πεις τι κάνεις. Όταν είμαι κάτω είναι αλλιώς. Δηλαδή πώς πάω είναι. Να διασκεδάσω. Και πώς διασκεδάζεις εσύ στα μπουζούκια, στο κέντρο διασκέδασης? Σουγκρίζοντας ποτήρι και πετώντας λουλούδια. Και να χαίρομαι το χώρο και να περνάω καλά με τους φίλους μου. Αλλά δεν θα επέλεγα εγώ να βρίσκομαι στην άλλη πλευρά. Άρα είσαι φυσιολογικός, γιατί για λίγο τρόμαξα. Και λέω, στα τραπέζια έχω ανεβεί και καρέκλες έχω σηκώσει και λουλούδια έχω πετάξει. Να σου πω, Μάρη, είχα αγχωθεί. Και λέω, καλά, αφού μου τα λέει όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή θα δω το Μάριο στο μπουζούκι να κάθεται έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος παρεξηγεί το ότι παίρνω τη δουλειά μου σοβαρά και ότι αυτό που αντιπροσωπεύω με σύνεση
και αξιοπρέπεια δεν σημαίνει ότι είμαι σοβαροφανής και δήθεν είμαι μέσα στη ζωή και πιστεύω ότι αν δεν πάρεις δεν θα δώσεις. Έτσι είναι η ζωή. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κρύβομαι πίσω από μια γυάλα και προστατεύομαι και είμαι τενόρος και δεν... Όπως έχουμε συνηθίσει, δεν ναι, βλέπουμε. Και κοιμάμαι και ξυπνάω με ένα φράκο. δεν είναι έτσι. Είσαι ένας κανονικός άνθρωπος. Εντελώς. Αλλά νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε, που είναι πολύ όμορφο και το κλίμα, ο χώρος που βρισκόμαστε. Το κτήμα Νάσιουτζικ που μας φιλοξενεί σήμερα. Πάμε λίγο να δούμε ποιο είναι το κτήμα, ποιος είναι ο Γιώργος Νάσιουτζικ που έχει φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χώρο. Πάμε να το γνωρίσουμε. Ξεκινήσαμε εδώ πριν από 35 χρόνια από μεγάλη ανάγκη να φύγω μέσα από την Αθήνα. Έτσι βρήκα αυτό το χώρο που δεν είχε ηλεκτρικό, δεν είχε νερό. Ζούσαμε με κεριά, θέρμανση δεν υπήρχε, αλλά ήταν τόσο όμορφα και τον απολώ πολλές φορές. Χρησιμοποιώντας τα υλικά της εποχής εκείνης, χρησιμοποιώντας τα ξύλα τα οποία ήρθαν από παλιά μοναστήρια, τα πατώματα που ήρθαν από το Άγιον Όρος, οι πέτρες από κατεφυσμένες οικοδομές, δείξαν αυτό το χώρο σαν να υπήρχε, γιατί τα υλικά ήταν όλα παλιά. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει μεράκι και θα έλεγα και υπάρχει ένα background κουλτούρας. Επίσης, το στοιχείο που παρεμβάλλεται, ότι εμείς δεν είμαστε επιχείρηση, το κτήμα έχει μετατραπεί σε ίδρυμα που δίνει υποτροφίες και έτσι ο στόχος μας δεν είναι να πάρουμε χρήματα για μας. Όλα τα χρήματα μετατρέπονται σε υποτροφίες και για βελτιώσεις του χώρου. Εδώ υπάρχουν 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι μια φανταστική συλλογή από κυλίμια, μοναδική στην Ελλάδα, 350 κομμάτια, τα οποία τα πατάμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια φοβερή ενότητα από κασέλες 250 από όλες τις Βαλκάνιες χώρες. Υπάρχουν 350 εικόνες, οι οποίες είναι από το 15ο μέχρι το 19ο. Υπάρχουν βιβλία πάρα πολύ παλιά και υπάρχουν τα περίφημα Τσανάκαλε, τα πίνα του 18ου. Όλες αυτές οι ενότητες, η μία είναι πιο ωραία από την άλλη. Τι θα λέγατε ότι είναι σήμερα το χτήμα Νάσιουτζικ για την Αττική? Θα λέγω ότι είναι ένας πνευματικός κουλτουριάρικος χώρος με την έννοια όπως πρέπει να την πούμε, που έχει μια δημιουργία μέσα του, το οποίο όμως προσφέρει και την καθημερινότητα. Έχω την αίσθηση, αφού είδαμε το κτήμα προηγουμένως και έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα τώρα, έτσι, ναι. Και επειδή έχουμε και μια ζέστη, ναι, ιδιαίτερη, στις μισές εκπομπές κρυώνω, στις άλλες μισές ζεσταίνομαι, ότι είσαι ένα ηφαίστειο που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που όπως περνάει προς τα έξω είσαι ήρεμος. Αυτή την αίσθηση νομίζω ότι έχει ο περισσότερος κόσμος. Είσαι ήρεμος άνθρωπος. Ναι, είμαι ήρεμος. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Προσπαθείς να είσαι ήρεμος. Μου αρέσει να έχω γνώμη και λόγο σε όλα όσα αφορούν τη δουλειά μου και την πορεία μου, σίγουρα. Όταν λοιπόν αυτό το ηφαίστειο είναι έτοιμο να εκραγεί, φαντάζομαι ότι η εικόνα είναι ποιος είδε το Μάριο και δεν το φοβήθηκε. Να πάμε σε διαφημίσεις, ναι, και να μου πεις μετά για αυτό το Μάριο, πώς είναι εκείνες τις δύσκολες στιγμές για τους άλλους. Διαφημίσεις σε 2-3 λεπτά και πάλι κοντά σας. Inside your mind.
λοιπόν ο Μάριος τις ώρες που είναι έτοιμος να εκραγεί. Καταρχήν, τι μπορεί να σε κάνει να εκραγείς? Όταν μου έχουν υποσχεθεί κάτι και συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Όταν οι άνθρωποι δεν είναι ειλικρινείς μαζί μου, όταν γνωρίζουν τι θα συμβεί και δεν το γνωρίζω εγώ, και μιλάω για εκπλήξεις πάνω στη δουλειά μου, όταν έχουμε δώσει τα χέρια ότι θα γίνει αυτή η συνεργασία με αυτούς τους συνεργάτες και ξαφνικά αυτοί οι συνεργάτες λένε ότι εμείς δεν είχαμε συμφωνήσει τίποτα τέτοιο, επειδή δεν υπάρχει το συμβόλαιο ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά τα πράγματα με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Όταν δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή. Όταν δεν υπάρχει λόγος, ναι. Λοιπόν, Μάρια, έτσι όπως ακούω τώρα και μου μιλάς για όλα τα ταξίδια αυτά που κάνεις, σκεφτόμουν ότι δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η προσωπική σου ζωή. Δηλαδή, εξορισμού είσαι μόνος και πρέπει να είσαι μόνος. Ναι. Δύο φορές πλησίασες να παντρευτείς και τις δύο φορές την τελευταία στιγμή πρόσεξε την τρίτη. Θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα? Δεν νομίζω. Και νομίζω τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής μου όχι. Και ποιον άνθρωπο θα μπορούσες να έχεις δίπλα σου και να ανέχεται τον τρόπο αυτό ζωής που έχεις εσύ? Παρά μόνο κάποιον ενδεχομένως που έχει την ίδια σχέση με σένα, ναι, με τη μουσική. Πολύ τα περιορίσαμε δηλαδή. Ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και πώς θα σε καταλάβαινε? Μα εγώ δεν θέλω κάποιον να με καταλάβει. Θέλω κάποιον να με ακούσει. Εγώ θέλω κάποιον να μου πει: αχ, ναι, σε ακούω. Καταλαβαίνω ότι περνάς αυτό ή περνάς μια δύσκολη στιγμή. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Κατάλαβες αυτό? Επειδή έχεις πει ότι όταν ξέρω ότι σε λίγες μέρες έχω μια υποχρέωση, δύσκολα με πείθεις να βγω, να διασκεδάσω, αποφάσισα να πάμε ένα ταξιδάκι μέχρι Μάνη. Ας πάμε. Πάμε. Το Θαλασσόματο βρίσκεται στο γραφικό οικισμό Μαυροβουνίου, που είναι ένα χωριό 2 χιλιόμετρα έξω από το Γήθιο, που έχει τηρήσει, πιστεύω, τις αρχιτεκτονικές παραδόσεις του 18ου αιώνα και είναι στο κέντρο του χωριού. Είναι ένας ξενώνας πύργος που χτίστηκε το 1781 στην αρχική του μορφή, με την προσθήκη ενός ορόφου το 1844 και ανακαινίστηκε μόλις πριν από 2 χρόνια. Το Θαλασσόματο διαθέτει 5 χώρους, τη σουίτα Θαλασσόματο, η οποία περιλαμβάνει 150 τετραγωνικά, 2 στούντιος με διαφορετική ονομασία και αισθητική, το Καραβοστάσι και η Ανατολή, και 2 δίκλινα, τον Ελαιώνα και το Πέλαγος. Η διακόσμηση στη σουίτα του Θαλασσόματου στηρίχθηκε στη δική μας φροντίδα, προσπαθώντας να συνδυάσουμε κάποια παραδοσιακά στοιχεία, αλλά και κάποια έθνικ στοιχεία. Η Ανατολή έχει έθνικ στοιχεία και έχει χρωματισμούς κόκκινους και πορτοκαλί. Οι τιμές κυμαίνονται από τα 60 ευρώ όσον αφορά τα δίκλινα, στα 80 ευρώ στα στούντιος και 160 ευρώ η σουίτα. Το Sole Mare είναι ένα ξενοδοχείο, το μοναδικό στην περιοχή του πύργου Δηρού, πολύ κοντά στα σπήλαια του Δηρού, περίπου 1 χιλιόμετρο. Είναι πέτρινη κατασκευή, αποτελείται από 20 δωμάτια, μία σουίτα. Έχουμε δώσει σημασία στο χρωματισμό, στις εναλλαγές που υπάρχουν στα δωμάτια, στους χώρους, στους κοινόχρηστους, όπως το σαλόνι, το καθιστικό και η αίθουσα του εστιατορίου. Στα δωμάτια δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στη διακόσμηση, ώστε να έχουν επιλογές οι επισκέπτες και να νιώθουν άνετα και ευχάριστα τις ημέρες που θα φιλοξενηθούν. Το ίδιο κάναμε και στην τραπεζαρία και στο σαλόνι, στην αίθουσα του καθιστικού. Οι τιμές κυμαίνονται από 80 έως 150 ευρώ τα απλά δωμάτια και έως 300 ευρώ οι σουίτες. Αν μετρήσεις, Μάριε, τις πιο ευτυχισμένες στιγμές που έχεις ζήσει, αυτές θα τις βρεις στην προσωπική σου ζωή ή στην επαγγελματική? Και στα δύο. Έχω αγαπήσει, έχω αγαπηθεί. Οι πιο αγαπημένες μου στιγμές, βέβαια, ήταν πάντα με την οικογένειά μου. Αλλά και επαγγελματικά. Η πιο έντονα, φορτισμένη, συναισθηματικά εμφάνισή σου τον τελευταίο καιρό ποια είναι? Ποια ήταν? Καταρχήν, πήγαμε στην Ιαπωνία, όπου πραγματοποίησα 6 παραστάσεις με την Φιλαρμονική του Τόκιο. Παίξαμε στο Bunkamura Concert Hall, ένα εκπληκτικό μέγαρο μουσικής, στο κέντρο της πόλης, στο Τόκιο, σε ένα κατάμεστο θέατρο.
με πολλά σχιστάματάκια να με κοιτάνε και αυτό χάρηκα πάρα πολύ. Έπειτα στο Royal Albert Hall, σε μια συναυλία που έγινε για τους πρόσφυγες του Darfur. Όπου... Πολλές στιγμές. Πολλές στιγμές και μεγάλες στιγμές με την Φιλαρμονική του Λονδίνου. Η ερώτηση επόμενη δική μου είναι από πού έρχεσαι, πού πας, από πού έρχεσαι, από ποια πράγματα έρχεσαι, τα άκουσα, πού πας. Πάω, καταρχήν αυτή η εποχή είναι μια πολύ δημιουργική εποχή. Συνεργάζομαι με τον Παρασκευά τον Καρασούλο, ετοιμάζουμε τον Κήπο των Ευχών, ένας δίσκος που είναι, το δουλεύουμε εδώ και 2-3 χρόνια για να έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μουσικές του Στέφανου του Κορκολή, δικές μουσικές του Θοδωρή του Οικονόμου, νέων μουσικοσυνθετών, του Μαραμί δηλαδή. Και, είναι ένας δίσκος ο οποίος θα βγει το Πάσχα με τη Sony Music. Πιστεύεις ότι αυτή είναι μια λογική συνέχεια για σένα, δηλαδή ότι αυτό θα σε φέρει ακόμα πιο κοντά στον κόσμο? Στον Έλληνα σίγουρα, ναι. Γιατί που σε τελική ανάλυση νομίζω ότι σε ενδιαφέρει αρκετά και αυτός. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ναι. Με ενδιαφέρει, όπως έλεγα πάντα, μια παράλληλη πορεία. Στην Ελλάδα χρωστάω τα πάντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που δεν εξαρτάται από τη δισκογραφική εταιρεία. Η δισκογραφική εταιρεία με βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνω τα όνειρά μου πράξη με το να βγάλω ένα δίσκο. Αλλά στην ουσία οι ζωντανές εμφανίσεις, ο κόσμος, η προσέλευση του κοινού είναι αυτή που σε στήριξε. Είναι αυτή που με στήριξε. Και για να κλείσουμε, Follow Your Heart, το τελευταίο σου CD, ακολούθησε την καρδιά σου. Πώς θα την ακολουθείς την καρδιά σου? Νομίζω η καρδιά μου ακολουθεί και το ένστικτό μου πάντα. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε μένα είναι το ένστικτο. Αν το ένστικτο είναι αληθινό και έστω και αν δεν είναι η σωστή επιλογή εκείνη τη στιγμή, πιστεύω ότι η καρδιά θα ακολουθήσει πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ, Μάρη, πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, για την ευκαιρία που είχαμε να τα πούμε. Καλή σας νύχτα, να είστε καλά.